σε μια παθογενή κατάσταση, σε μια μάχη που έπρεπε να δώσουμε απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν θέλει την αποκέντρωση, θέλει τον υπερσυγκεντρωτισμό των εξουσιών. Και αγαπητέ Βαγγέλη, αγαπητέ Βασίλη, είναι σίγουρο ότι εκεί που θα βρεθείτε στη Βουλή της Ευρώπης θα πρέπει να δώσετε μεγάλη μάχη ώστε επιτέλους να εγκαθιδρυθεί και εδώ στην Ελλάδα το αυτοδιοίκητο της αυτοδιοίκησης. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε μέσα και έξω, και μέσα στη χώρα μας και βέβαια στην Ευρώπη. Είναι βέβαιο ότι ήταν μεγάλη τιμή μετά από τόσα χρόνια και ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που στην εποχή της κρίσης, της φτώχειας, της παρακμής των ανθρώπων που δεν είχαν ένα πιάτο φαγητό, δεν είχαν ένα κουτάκι φάρμακα, δώσαμε ηχηρό παρόν και στηρίξαμε τους ασθενείς και ανασφάλιστους μέσα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, μέσα από το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής. Γιατί όλοι πρέπει να έχουμε το φως, την ελπίδα για την υγεία μετά την ασθένεια. Είναι σίγουρο ότι 4 χρόνια στο Σύνδεσμο Προστασίας Ανάπλασης του Πεντελικού, ένα σύνδεσμος που για πρώτη φορά είχε στην Προεδρία κάποιον που δεν ήταν ενδεχομένως από την περίγυρο του Πεντελικού, όμως 4 χρόνια στη δικιά μας βάρδια, μέσα από το συντονισμό, το έργο και τους εθελοντές, δεν κάει και ούτε ένα δέντρο, ούτε στο Πεντελικό, ούτε σε καμία άλλη περιοχή, γιατί ήταν η πολιτική προστασία την οποία είχαμε εφαρμόσει. Και βέβαια, θα έλεγα, σήμερα είχαμε μία μεγάλη τιμή. Αυτή την περίοδο που ήξερε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ότι πρέπει να δώσουμε μία ηχηρή απάντηση στην απαξίωση της μεγαλύτερης περιφέρειας της χώρας, της Μητροπολιτικής Περιφέρειας της χώρας, από τις μεγαλύτερες περιφέρειες της Ευρώπης, της Αττικής. Να αναλάβω την ευθύνη και για πρώτη φορά η Νέα Δημοκρατία να μπορέσει να κερδίσει την περιφέρεια της Αττικής και να πάμε στην ανάπτυξη τους Δήμους της Αττικής μας. Είναι μια μεγάλη ευθύνη η οποία προφανώς σχετίζεται με την εμπειρία, τη γνώση, τη θέληση, την αγάπη που έχουμε για αυτή τη χώρα, την Ελλάδα μας. Και δεν το μετανιώνω και το ίδιο θα έκανα να πρωτοστατούσα σε οποιαδήποτε διαδήλωση ενάντια αυτών που επιβολεύονται της ιστορίας μας, της Μακεδονίας μας. Ήμασταν εκεί παρόντες γιατί πιστεύουμε ότι ακροτηριάζουν κάποιοι την ιστορία μας. Και βέβαια θέλω να σηκώσουμε ξανά το κεφάλι ψηλά για αυτά τα παιδιά, για τα παιδιά μας, τα οποία είχαν την ατυχία να γεννηθούν σε μια ιστορική χώρα, στη χώρα μας, στη χώρα της ευεξίας, της ηλιοφάνειας, της μεγάλης ιστορίας της, του πολιτισμού, του ολυμπισμού, αλλά που βρέθηκε σε μια παρακμιακή εποχή, σε μια εποχή που τα πάντα φαντάζονται σκοτεινά, φαντάζονται δύσκολα, και γι' αυτό ακριβώς φεύγουν όλοι στην Ευρώπη, φεύγουν όλοι στα ξένα. Αυτή την Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξουμε. Δεν μας αξίζει αυτή η Ελλάδα. Και προφανώς θα ήθελα να σας πω και εγώ και οι συνεργάτες μου που εδώ είναι αρκετοί υποψήφοι του Περιφερειακού Συμβουλίου του αύριο, η Περιφερειακή Σύμβουλη του αύριο και εγώ προσωπικά, μετά από την εμπιστοσύνη την οποία έδειξε η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας, το κόμμα μας, η Νέα Δημοκρατία, να αναλάβω την ευθύνη να φέρω την νίκη. Σας υποσχόμαστε, κάνουμε τα πάντα, ώστε 26 Μαΐου να μπορέσουμε να είμαστε εμείς οι νικητές. Αλλά και επίσης από 1η Σεπτεμβρίου να μπορέσουμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να μην αφήσουμε καμία μέρα, καμία ώρα, χωρίς να δημιουργήσουμε τη δυνατότητα του αύριο. Σας υποσχόμαστε, εφόσον η δική σας ετιμιγορία, η δική σας βούληση, η δική σας θέληση είναι να αναλάβουμε το τιμόνι της περιφέρειας Αττικής,
το οποίο και η γνώση και η εμπειρία και η θέλησή μας είναι ναι, θέλουμε να το αναλάβουμε, θα είμαστε πρώτοι εκείνοι που κάθε μέρα, κάθε ώρα θα δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Είναι αλήθεια λοιπόν, κλείνοντας, γιατί θα μου επιτρέψετε, από το πρωί έχω μιλήσει 8 φορές και πρέπει να πάω και στο Λαύριο, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκδήλωση. Πιο δύσκολο, Βαγγέλη, δεν γίνεται, αλλά θα τα καταφέρουμε. Γιατί παίρνουμε δύναμη από όλους εσάς που μας αγαπάτε τόσα χρόνια, από όλους εσάς που βάζετε πάνω απ' όλα το συμφέρον της χώρας μας, το συμφέρον της παράταξής μας. Θέλω λοιπόν, κλείνοντας, να μην ξεγελαστείτε από εκείνους οι οποίοι έχουν φορέσει τα ρούχα του δίθεν φίλου. Μην ξεγελαστείτε από εκείνους οι οποίοι τώρα έρχονται ως τιμητές της ανάπτυξης. Είναι εκείνοι οι οποίοι διοίκησαν τη μεγαλύτερη περιφέρεια της Αττικής και είναι συνυπεύθυνοι και οι δύο, και ο κύριος Γουρός και η κυρία Δούρου. Κανένα θέμα δεν λύσαν της περιφέρειας εδώ και 10 χρόνια. Κανένα θέμα δεν μπόρεσαν να λύσουν. Κανένα θέμα δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν στο επίπεδο της ανάπτυξης. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι για το ότι όταν βρέχει πνιγόμαστε, για το όταν καιγόμαστε δεν υπάρχουν τα μέσα, αλλά και συγχρόνως είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν διαχειριστεί τα στερεά απόβλητα. Είναι δυστύχημα που έχουμε τη μεγαλύτερη χωματερή της Ευρώπης εδώ στην Αττική. Περάσαν πολλά εκατομμύρια, δόθηκαν πολλά λεφτά και αντί να αναπτύξουν θέσεις εργασίας, οι πράσινες θέσεις εργασίας, αντί να δημιουργήσουν τη δυνατότητα της δημόσιας υγείας και τη διασφάλισή της, είναι εκείνοι που δεν λύσαν κανένα θέμα. Θα παρακαλέσω λοιπόν όσοι είστε εδώ, αλλά και όσοι είναι στο κόμμα μας, αλλά και όσοι είναι φίλοι μας, μην ολιγορήσουμε να δημιουργήσουμε μία ανίκανη νίκη. Θέλουμε μια ηχηρή νίκη για να αναλάβουμε τις τύχες μέσα από την εμπειρία που έχουμε. Και θα είναι αυτή η νίκη ένα πρόκριμα το οποίο είχε δοθεί το Μάιο του 2014, όταν με τη ροζουλή σημαία βγαίναν στο Ζάπιο μετά από μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ κατ' ουσίαν. Και τότε ήρθε η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2015. Η νίκη λοιπόν, για να έρθει με ηχηρό τρόπο, μέσα από την προσπάθεια του Προέδρου μας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και αυριανού Πρωθυπουργού, θα πρέπει να είναι με υπερψήφιση στις ευρωεκλογές όσο γίνεται περισσότερο και με μια ηχηρή απάντηση. Μια ηχηρή απάντηση του μέλλοντος στις περιφερειακές εκλογές για τη Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, μην αφήσει κανείς την τύχη στην τύχη των άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ, Πρόεδρε.